Monday Live. Είναι εδώ, καλώς ήρθατε, παιδιά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε κοντά μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί είδα πολύ προσοχή στο άλμπουμ σας. Πολύ ωραίο artwork, το οποίο είναι έτσι ένα δάσος για αυτά. Πολύ καλό, παιδιά. Κυκλοφορεί από την Impact και μπορείτε να πάτε να το τσιμπήσετε αν σας άρεσε αυτό που βλέπετε εδώ πάνω στη σκηνή του Monday Live. Μπορείτε να δείτε και το πρώτο του βιντεοκλιπ το πιάσαμε στο MAD. Πείτε μας λιγάκι για αυτή τη δουλειά. Για τον άχρωμο αιώνα. Είναι μια δουλειά που έγινε φέτος μετά από αρκετό κόπο. Κυκλοφόρησε. Την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι ωραία τραγούδια. Έχουμε διαλέξει αρκετά πράγματα που οι επιρροές τους είναι, ξέρεις, πολυπίκλητες. Δεν είναι δηλαδή από ένα είδος μόνο. Αυτό ήταν και η επόμενη μας ερώτηση. Τι επιρροές από συγκροτήματα συγκεκριμένα, από είδη μουσικής. Είμαστε όλοι του rock, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και της πιο pop, της βρετανικής pop σκηνής. Αλλά όχι του, ξέρεις, δεν είμαστε dance κατάσταση, χορευτική. Τα τραγούδια θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αγγίξουν όποιον το ακούσει, γιατί έχουν κάτι να το πούνε απλά και εύκολα, εύπεπτα. Ούτε περίεργα μηνύματα έχει μέσα. Να ζήσουμε θέλουμε, να περάσουμε καλά. Αυτό είναι το μήνυμα του άλμπουμ. Παρότι λέγεται Άχρωμος Αιώνας, είναι ένα άλμπουμ το οποίο θέλουμε να περάσει στον κόσμο χρώμα. Αλλά ακούγοντας τη μουσική. Μάλιστα. Πόσο καιρό είσαστε μαζί? Είμαστε 3 χρόνια εσείως και ελπίζουμε να είμαστε για πολλά ακόμα. Τέλεια. Πώς σας φάνηκε η φάση του στούντιο? Σας αρέσει περισσότερο από το live? Κοίταξε, είναι άλλη φάση. Είναι μια παντού υπάρχουν οι καλές στιγμές, ξέρεις, οι δύσκολες στιγμές, οι κακές στιγμές καμιά φορά, αλλά πάντα μένεις στο τελικό αποτέλεσμα. Και το τελικό αποτέλεσμα μας επιβραβεύει εμάς για τον κόπο που κάναμε. Νομίζω ότι έχει γίνει πολλή δουλειά από όλα τα παιδιά. Για το βίντεο κλιπ σας έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Κοινό, δεν έχω προλάβει να το. Δεν το έχω πετύχει ακόμα, αλλά άκουσα από τους συντάκτες που το έχουν δει. Δεν πειράζει, δεν μιλάω, όλοι το κάνουμε, έτσι πάνω. Να σε καλά. Ότι είναι πάρα πολύ καλό φτιαγμένο και καλό δουλεμένο. Εσάς πώς σας φάνηκε η εμπειρία του βίντεο κλιπ? Εξαιρετική, εξαιρετική. Βάλατε και εσείς τα στοιχεία σας, είπατε τις ιδέες σας ή... Βέβαια, ναι, εννοείται. Έγινε σε δεν έχετε θέμα με το ότι εδώ, στη φάση που έχουμε φτάσει με τη μουσική, πρέπει να οπτικοποιούνται κάποια τραγούδια. Δεν έχει θέμα ότι είναι μόνο για να ακούγονται οτιδήποτε. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Φτάνει να αποδίδεται ένα μεγάλο μέρος του συναισθήματος, γιατί ολόκληρο αποκλείεται, αλλά ένα μεγάλο μέρος του συναισθήματος που το ίδιο τραγούδι θέλει να δώσει. Και της αίσθησης που θέλει να αφήσει, ας πούμε. Και νομίζω ότι στο βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο, που είναι και το πρώτο της δουλειάς, έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από πίσω. Έχετε για κάποιο live να μας πείτε τώρα ή ετοιμάζεστε και προετοιμάζεστε? Θα παίξουμε 10 του μηνός, 10 Οκτωβρίου στο Κούκου, που είναι και το live, ας πούμε, πρεμιέρα της φετινής σεζόν. Είναι πολύ ωραίο το Κούκου, είναι έτσι γλυκούλικο, είναι δίπλα ακριβώς στο σταθμό στο Γκάζι, οπότε ναι. Πανευκολούρα να πάτε. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραίος χώρος και θα παίξουμε τις πρώτες 4 εβδομάδες του Νοέμβρη, ίσως να ξεκινήσουμε από τα τέλη Οκτωβρίου όμως στο Οξυγόνο. Για 4 εβδομάδες θα παίξουμε εκεί Κυριακές. Και θα παίξουμε και από τις 15 Οκτωβρίου, θα παίζουμε κάθε Πέμπτη στον Παρούζ, που ήταν και το στέκι μας μέχρι τώρα, στα 2 προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ήταν το σταθερό μας σημείο αναφοράς. Πολύ πρόγραμμα. Τέλεια. Μουσικό, ναι. Μπράβο, παιδιά. Να έρθετε να μας δείτε, εμείς θα χαρούμε, σας καλούμε και εσάς και τον κόσμο όλο που θέλει να ακούσει καλή εναλλακτική μουσική, πιστεύουμε. Τέλεια. Πάρτε το WhatsApp κινητό σας. Θα τους αποζημιώσουμε. Τσεκάρετε το. Και χρησιμοποιήσετε 700 λεπτά δωρεάν χρονομιλίες. 600. Αλλά το WhatsApp και 700 πάλι τσάπα, δεν είχα θέμα. 600 λοιπόν. Προς όλη τη WhatsApp παρέα, να συντονιστείτε, πάμε Κούκου να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά στις 10 του Οκτώβρη. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε το πιάσαμε. Το πιάσαμε. Τέλεια. Ξεκινήσαμε με τον ενθουσιασμό να μιλήσουμε με τα παιδιά και δεν γνωριστήκαμε. Δεν είπαμε να σας συστήσω, μου επιτρέπετε ως... Παρακαλώ. Στα πλήθρα είναι ο κύριος Τρίφωνας Κουτσουρέλης, εξαιρετικός συνάδελφος και μουσικός. Γεια σας, κύριε Τρίφωνα. Στον μπάσο είναι ο κύριος Παναγιώτης Χαραμής. Στα τύμπανα είναι ο κύριος Τάκης Ίντας. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα. Δικός μας άνθρωπος. Ναι. Είσαστε και γνωστοί από τη μα. Και γνωστοί, έτσι. Γιατί τι είναι η Αθήνα? Ένα σταυτοδοχείο. Ένα μεγάλο χώρο. Ένα τασάκι είναι. Και στην κιθάρα είναι ο Αχιλλέας Διαμαντής. Γεια σου, Αχιλλέα. Εσύ είπε. Εγώ είμαι ο Νεκτάριος, ο Νεκτάριος Γεωργιάδης. Ωραία, τέλειο. Φανταστικά. Φτά. Στη σκηνή του Monday Live, η Νάλ. Έχεις ξεχάσει λίγο να διεκδικείς
στα όνειρά σου. Δυστυχώς κάτι φοβάσαι, δεν θες να θυμάσαι και μένεις μόνος ξανά. Κλείνεις τα μάτια, μα πας σε κομμάτια, παραμιλάς. Φως κυνηγάω και τρέχω μέσα τις στάχτες μου να αναδειχθώ. Πιάσε με, μαζί να φύγουμε πάλι για το ταξίδι που θα μας κάνει σε ήλιου χώρα που το φως πάει σε χίλια χρώματα. Μέσα στη σκόνη του μυαλού προσπέρασες τη στιγμή. Κανόνες, όρια και στόχους δεν έχεις βρει. Θες να κοιτάζεις ψηλά μα τρομάζεις. Κλείνεις τα μάτια σφιχτά. Χάνεσαι πάλι και μέσα στη ζάλη. Yeah.